Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι δεν φοράμε μάσκα, γιατί έχουμε απόσταση πάνω από 1,5 μέτρο και ένα plexiglass ανάμεσα. Ξέρετε, νιώθω υποχρεωμένη να το πω, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί ψυχολογικά πάρα πολύ. Δεν αντέχει άλλο να του κουνάμε το δάχτυλο, γιατί δεν έχεις μάσκα, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, και μετά να βλέπει έτσι πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Δεν ξέρω αν εισπράτετε κι εσείς αυτή την κούραση του πολίτη. Νομίζω ότι δικαίως ο κόσμος αισθάνεται κουρασμένος και δικαίως δεν είναι μόνο φοβισμένος, ο φόβος είναι κυρίαρχο συναίσθημα, αλλά είναι και οργισμένος, διότι βλέπει όλο αυτό το διάστημα μεγάλες αντιφάσεις. Βλέπει διαρκώς ακόμα, όχι μόνο από, κυρίως από την κυβέρνηση, αλλά ακόμα και από την πλευρά προσώπων που έχουν επιστημονικό κύρος, αλλά διαφορετικά πράγματα. Και κυρίως διότι όλο αυτό το διάστημα των 8 μηνών υπήρξε ένας πολύ μεγάλος εφησυχασμός. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε με τους πολίτες. Ο κόσμος ήταν αυτός που μας στήριξε όλους μας στην κοινή προσπάθεια για την διατήρηση πολύ καλών υγειονομικών αποτελεσμάτων στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και ο κόσμος είναι αυτός που έχει και κάποια όρια στο πώς θα συμπεριφερθεί ή πώς θα αναλάβει την ευθύνη. Θεωρώ λοιπόν, κυρία Ζαχαρέα, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ αρνητική στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη αύξηση των κρουσμάτων και σε μια πολύ επικίνδυνη αύξηση των θανάτων. Και θεωρώ ότι αυτό δεν ήταν προδιαγεγραμμένο να συμβεί αν είχαμε εγκαίρως λάβει ως πολιτεία μέτρα. Μέτρα και για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου γιατρού, μέτρα και για την ενίσχυση, επαρκή ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας, και για να σταματήσει ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και για να ανοίξει διαφορετικά ο τουρισμός και με ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν ήταν ανάγκη να φτάσουμε στο σημερινό σημείο για να νομοθετήσει η κυβέρνηση ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα και τεστ 72 ή 38 ώρων για να μπει κάποιος στη χώρα μας, και μέτρα για τα σχολεία, για μείωση των αριθμών ανατάξεων και όχι για αύξησή τους. Όλα αυτά δεν έγιναν. Ανοίξατε πολλά θέματα μαζί. Να πάρω μόνο τις προσλήψεις και τις εντατικές που είπατε, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί άκουσα τον κύριο Κικίλια την προηγούμενη εβδομάδα να λέει ότι παρέλαβε 557 μέθα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τις πήγε πάνω από 1000, όπως επίσης ότι έχουν γίνει πολλές προσλήψεις και πρόκειται να κάνει κι άλλες. Εσείς διαφωνείτε με τα νούμερα αυτά? Ο κύριος Κικίλιας διαρκώς ασχολείται με μία παράθεση δημιουργικής λογιστικής. Δυστυχώς, ακόμα και στο κρίσιμο ζήτημα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο κανονικότητας, όταν δεν είχαμε COVID-19 και δεν είχαμε αυτή την επιδημία που βέβαια αφορά όλο τον κόσμο αλλά και τη χώρα μας, αύξησε κατά περίπου 150 κρεβάτια τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έβαλε στο σύστημα 19.500 νέους εργαζόμενους γιατρούς και ειδικευμένους νοσηλευτές, συνολικά μόνιμους και επικουρικούς. Ο κύριος Κικίλιας, η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, την προ-COVID περίοδο δεν προχώρησε σε καμία ενίσχυση, μα καμία ενίσχυση. Στη μετά-COVID περίοδο προχώρησε σε μια ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας, των κλινών, η οποία αποδεικνύεται απολύτως ανεπαρκής, και κυρίως προχώρησαν σε ενίσχυση των κλινών χωρίς το απαραίτητο προσωπικό για να τις λειτουργήσει. Διότι το θέμα δεν είναι να έχεις μια κλίνη και ένα αναπνευστήρα, αλλά κάθε κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας χρειάζεται γιατρό και τουλάχιστον 3 νοσηλευτές. Δεν προχώρησε σε καμία μόνιμη πρόσληψη. Είναι αξιοσημείωτο και δραματικό το στατιστικό στοιχείο που προέρχεται από την απογραφή των Μητρών της Δημόσιας Διοίκησης, που δείχνει ότι το Σεπτέμβριο του 19 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε 2 μήνες πριν ένα εθνικό σύστημα υγείας με πάνω από 100.000 εργαζόμενους συνολικά σε αυτό, μόνιμους και συμβασιούχους. Και το Σεπτέμβριο του 20, μετά την πανδημία, είναι 6.000 λιγότεροι. 6.000 λιγότεροι εργαζόμενοι στο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ έχουμε πανδημία. Και εν διάφορη πτώση, η δημιουργική στατιστική να προσμετράει κανείς και τις μονάδες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
στον συνολικό αριθμό των ΜΕΘ για να δείχνει ότι έκανε έργο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια πραγματικότητα η οποία βοά. Και θα ήθελα να θέσω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα αυτή τη στιγμή, γιατί το κρίσιμο τούτη την ώρα είναι πολύ απλό για μένα σήμερα, πάρα πολύ απλό. Να πω το εξής απλό, ότι η επιτυχία του περασμένου Ιούνιου είχε πατέρα, τον μάθαμε. Σπεύσανε όλοι και αυτοί που είχαν αδρά επιχορήγηση από την κυβέρνηση, αναφέρομαι σε διάφορα site και μέσα ενημέρωσης που πήραν πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, να μας φανερώσουν ποιος ήταν ο πατέρας της επιτυχίας. Η αποτυχία του Νοέμβρη έχει πατέρα ή είναι ορφανή? Ή όταν πάμε καλά, ευτυχώς που έχουμε μια καλή κυβέρνηση, όταν δεν πάμε καλά, φταίνε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι? Εδώ χρειάζονται κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες. Δεν θα μείνω όμως αυτή την οξία. Εδώ αν την μπορείτε να βάλετε μία άνω τελεία, ναι. Γιατί ανοίξατε και κάτι στην πρώτη σας τοποθέτηση που θέλω να το προχωρήσουμε. Αναφερθήκατε όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία, αλλά στους επιστήμονες. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι ευθέως και να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια, αν φωτογραφίζετε τον Σωτήρη Τσιόδρα. Γιατί ο κύριος Ξανθός, ο πρώην Υπουργός Υγείας, έχει μιλήσει κολακευτικά για εκείνον. Ο κύριος Πολάκης έχει μιλήσει αρνητικά για εκείνον. Εσείς πώς το αισθάνεστε? Είναι ένας επιστήμονας που σας πείθει για την επάρκειά του ή είναι κάποιος που έχει αρχίσει να σας δημιουργεί αμφιβολίες? Δεν έχω κανένα λόγο να ασκήσω προσωποποιημένη κριτική σε συγκεκριμένους επιστήμονες. Εγώ, όπως δήλωσα και σε μια συνέντευξη τύπου που παρέθεσα προχθές, τιμώ και τιμούμε την επιστημονική κοινότητα και τους επιστήμονες του τόπου μας. Οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε ότι η επιστήμη είναι ένα σύστημα αξιών που δεν είναι αντίστοιχο της θεολογίας, πίστευε και μια ερεύνα, αλλά θέλει διαρκή αμφισβήτηση ώστε να αναγκάζει και τους επιστήμονες σε διαρκή τεκμηρίωση. Άρα λοιπόν ακόμα και ο σημαντικότερος επιστήμονας μπορεί να έχει άτυχες στιγμές και να κάνει λάθη. Και αυτά τα λάθη οφείλει και οι επιστημονικοί και άλλοι επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα δηλαδή, να συζητά ανοιχτά και στο δημόσιο διάλογο να τα επισημαίνουμε. Θεωρώ ένα λοιπόν ότι είναι πολύ προβληματικό. Ένα τέτοιο λάθος ήταν ο Νοέμβριος δηλαδή κατά τη γνώμη σας? Ένα τέτοιο Συγγνώμη, λάθος. Σας ακούω, είναι και... Ένα τέτοιο λάθος όπως το περιγράψατε ήταν αυτή η περίοδος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου κατά τη γνώμη σας που πιο γρήγορα έπρεπε να γίνουν πράγματα? Θα πω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι τη βασική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει την επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της και ιδιαίτερα την περίφημη Επιτροπή των Επιστημόνων. Και έχουμε θέσει πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ήτανε σύμφωνη η Επιτροπή των Επιστημόνων με το άνοιγμα του τουρισμού με τον τρόπο που έγινε, χωρίς ενιαία επιδημιολογικά κριτήρια, σε όλες τις πύλες εισόδου? Ήτανε σύμφωνη η Επιτροπή των Επιστημόνων με την αύξηση κατά 80% της πληρότητας στα πλοία, όταν είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους ξανά κρούσματα? Ήτανε σύμφωνη η Επιτροπή των Επιστημόνων με το να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς μείωση των μαθητών ανά τάξη και σε πολλές περιπτώσεις το δημοτικό με αύξηση των μαθητών ανά τάξη? Ήτανε σύμφωνη η Επιτροπή με την κατάσταση που επικρατούσε στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και εσείς από το δελτίο σας δείξατε εικόνες προς τιμήν σας. Πολλές φορές. Οι οποίες εικόνες ήταν απαράδεκτες. Δηλαδή την ίδια στιγμή που εμείς στη Βουλή ως βουλευτές έχουμε την πολυτέλεια να καθόμασταν 5 μέτρα ο καθένας και να μην συνεδριάζει σε ολομέλεια το κοινοβούλιο, οι απλοί πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το γιο ταχύ τους, καθημερινά πήγαιναν στη δουλειά τους, στιβασμένοι ο ένας πάνω στον άλλον σαν σαρδέλες. Αυτό δηλαδή ήταν κάτι το οποίο η Επιτροπή δεν είχε άλλη άποψη? Με τα γήπεδα, όταν παρέστη ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χαρδαλιάς, για να πείσει την Επιτροπή να αλλάξει την αρχική της απόφαση και τελικά πάρθηκε μια απόφαση κατά πλειοψηφία να ανοίξουν τα γήπεδα και την άλλη μέρα τους άδειασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά δεν τιμούν κυρίως την κυβέρνηση, η οποία εργαλειοποιεί και απαξιώνει την επιστημονική κοινότητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι λάθος για την κοινωνία μας, διότι χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη. Τούτε στις κρίσιμες ώρες χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στην επιστήμη, στους επιστήμονες, στην επιστημονική κοινότητα. Δεν χρειαζόμαστε να βλέπουμε εκπροσώπους του ΕΟΔΗ να κάνουν αναλύσεις για το ότι το ίδιο κολλάει σε 15 μαθητές ανά τάξη,
Το ίδιο κολλάει σε 30 μαθητές ανά τάξη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ όπου πράγματι οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα καταλήξει τι ακριβώς πρέπει να γίνει με την υπόθεση του lockdown. Ο αριθμός των κρουσμάτων θα κρίνει τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης. Πότε και για πόσο θα απελευθερωθούμε από την ολική απαγόρευση θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας. Αναμένεται να μπούμε σε μια μορφή κανονικότητας λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, προκειμένου να κινηθεί η αγορά. Οι επιστήμονες πάντως σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν μια διαδικασία lockdown on-off, εναλλασσόμενα. Η φάση lockdown πρέπει να διαρκέσει γύρω στις 3 εβδομάδες, 3 εβδομάδες 21 μέρες. Ενώ το άνοιγμα 2 εβδομάδες 14 μέρες. Για να σώμα lockdown λοιπόν μπορεί κάτι να πετύχει ένα καλό έλεγχο της διασφοράς. Δεν είναι σωστό ούτε υγειονομικά και με το φτωχό μου μυαλό πιστεύω ούτε οικονομικά. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι με το που φτάσουμε στο σωστό επιδημιολογικό επίπεδο θα πρέπει να ανοίξουμε πολύ σταδιακά. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι το εμβόλιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνεται σε 2 δόσεις και θα έρθει στη χώρα μας αρχές του χρόνου. Ανάσα θα πάρουμε το καλοκαίρι. Όσο για το Πάσχα... Το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Με μεγάλη προσοχή, με μάσκα, με μέτρα, με αποστάσεις, για να τελειώσουμε με τα εμβόλια, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και σιγά σιγά σταδιακά να ξαναμπούμε στην καθημερινότητα. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ζούμε το τελευταίο lockdown ή όχι? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, όμως εγώ έχω στη διάθεσή μου αυτά που έχουμε όλοι. Τα στοιχεία που δείχνουν μια ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων. Και αυτά τα στοιχεία οφείλω να πω ότι δεν είναι στοιχεία των τελευταίων ημερών. Ούτε μπορεί εμένα να με πείσει μια δικαιολογία που μπορεί να έχει και βάση ότι ξαφνικά ο ιός έγινε πιο μεταδοτικός. Διότι ακόμα και αν ισχύει αυτό που μένει να αποδειχθεί επιστημονικά, δεν έγινε τις τελευταίες 5 μέρες. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόγραμμα ενός μηνός το προηγούμενο Σάββατο, το οποίο θα άρχισε να εφαρμόζεται από την Τρίτη. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη, κορυφαίοι υπουργοί του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης και λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση για ολικό lockdown. Και μέσα σε 24 ώρες έγινε αυτή η ραγδαία επιδείνωση. Εδώ πρόκειται για ένα μπάχαλο, με συγχωρείτε για την έκφραση. Όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να συνοηθούν οι υπουργοί μεταξύ τους με τον Πρωθυπουργό, πώς μπορεί να πείσει και να κάνει τους πολίτες να την εμπιστευτούν? Άρα, στο ερώτημά σας, αν θα έχουμε νέο ξανά lockdown ή επαναλαμβανόμενα lockdown, δεν μπορεί κανείς να σας απαντήσει, διότι ξέρετε κάτι, το ερώτημα, η απάντηση κρύβεται στην αντοχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί κρύβεται η απάντηση. Πάμε σε lockdown, καταστρέφοντας ολοσχερώς την οικονομία, διότι δεν γίνανε οι απαραίτητες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν σε 8 μήνες που είχε στη διάθεσή του ο κ. Μητσοτάκης για να ενισχύσει επαρκώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία από τη μετάδοση του ιού. Εσείς έχετε ζητήσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και έναν Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Όχι μόνο αυτό. Εγώ κατέθεσα μία πρόταση ευθύνης. Διότι θα θυμάστε, κυρία Ζαχαρέα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ίσως μία από τις λίγες φορές, όσο θυμάται κανείς την πολιτική ζωή του τόπου, προσέφερε απλόχερα ενότητα, συνεννόηση και έβαλε πλάτη στην πρώτη ιδιαίτερα περίπτωση, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, διότι καταλάβαμε ότι αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Να σώσουμε τους συνανθρώπους μας και να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Σήμερα λοιπόν, μετά από 8 μήνες εγκληματικής αδράνειας και ολιγορίας, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν παραδέχεται κανένα λάθος, αλλά κουνάει το δάχτυλο και στην αντιπολίτευση, αλλά και στους πολίτες. Ότι αυτοί χθένε, τα έκανε όλα καλά. Στην πρώτη φάση, τι έγινε? Στην πρώτη φάση είπε ότι θα διακινδυνεύσουμε την πτώση των οικονομικών δικτών για να σώσουμε τη δημόσια υγεία. Θα έρθουμε και στην οικονομία και στο πακέτο στα Εκούρα. Όμως, στη δεύτερη φάση έχουμε οδηγηθεί σε μια πραγματικότητα, ακριβώς επειδή ρίσκαρε τους υγειονομικούς δείχτες στο όνομα της διάσωσης οικονομίας, να έχουμε τελικά ιστοπιλίκο και την οικονομία κατεστραμμένη, αλλά και τους επιδημιολογικούς δείχτες ιδιαίτερα επιβαρημένους. Άρα λοιπόν, εμείς τι είπαμε προχθές? Λέμε ότι τούτη την ώρα αυτό που χρειάζεται είναι όχι να μας κουνάει κανείς το δάχτυλο και να επιρρύπτει ευθύνες, αλλά να δούμε, να παραδεχθεί τα λάθη του και να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Χρειάζεται, λέμε εμείς, ένα εξάμηνο σχέδιο κοινής αποδοχής, ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό, στελέχωση,
μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται τούτη την ώρα να υπάρξει πάνω σε αυτό το σχέδιο μια συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, ώστε να πιστεί και η ελληνική κοινωνία ότι είναι η μόνη μας λύση και η μόνη προοπτική αυτό το σχέδιο. Χρειάζεται ταυτόχρονα, και το βάλαμε ως προϋπόθεση, να σταματήσει να παγώσουν έστω. Γιατί προφανώς κάθε πολιτική δύναμη, η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά να παγώσουν τα αντιλαϊκά μέτρα του την ώρα. Ποιος... Δεν μπορεί να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων μπορεί με να το πτωχευτικό είναι... νομοσχέδιο, όταν πρέπει ο κόσμος να είναι μέσα στα σπίτια του. Υπουργός Υγείας κοινή αποδοχή. Γιατί αυτό είναι κάτι που πολλοί το αναρωτιούνται. Ποιος, έχετε κάποιον στο μυαλό σας που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν στο πρόσωπό του? Νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο να βρεθεί. Αυτό που είναι δύσκολο. Το έχετε βρει εσείς σε αυτό το πρόσωπο? Θα μπορούσα να, το προτείνω αν έρθει εκείνη η ώρα αρκετά πρόσωπα στα οποία θα μπορούσε να βρεθεί, αν θέλετε, ένα modus vivendi όλων των πολιτικών δυνάμεων. Παράδειγμα. Αλλά δεν είναι, νομίζω, είναι πρόωρο να μπω σε μια νοματολογία όταν δεν έχω ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Περιμένω τη συζήτηση στη Βουλή να τοποθετηθεί επί της πρότασης. Διότι ήδη ακούω το κυβερνητικό εκπρόσωπο να την απορρίπτει. Ναι, κοιτάξτε όμως. Θέλω να το δούμε δεν όμως για να μπορέσετε να το σχολιάσετε. Δεν έχει αξιοπιστεί, αλλά λέει στο παραπέντε, αλλά στο και πέντε. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός. Μία άλλο τελεία για να μπορέσετε να απαντήσετε. Έχει, ναι, μόνο αυτή τη φράση να πω. Εάν απορρίψει αυτή τη σκέψη, να κάτσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να ζητήσει τη βοήθεια των κομμάτων, με δύο λόγια, των πολιτικών δυνάμεων, για να πάμε να αντιμετωπίσουμε μια δραματική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Αν το απορρίψει και ταυτόχρονα, τι του ζητήσαμε? Ένα σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ που δεν έκανε 8 μήνες και να παγώσει όλα τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, τον πτωχευτικό νόμο και τις αντεργατικές ρυθμίσεις. Αν το απορρίψει, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Το μόνο που θα πω είναι ότι θα έχει απόλυτη και ακέραια την ευθύνη για ό,τι συμβεί σε σχέση με την πορεία της πανδημίας και της κοινωνικής συνοχής το επόμενο εξάμηνο στη χώρα. Για να δούμε λοιπόν πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτές τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση.